Καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω αναλυτικά μια νεότερη έκδοση το πώς να κατασκευάσετε ένα αθόρυβο κομπρεσέρ αέρα. Επίσης θέλω να καλύψω κάποιες απορίες που είχατε από την προηγούμενη έκδοση. Πάμε να δούμε ένα-ένα τι θα χρειαστούμε. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστούμε μια δεξαμενή αέρα. Η δεξαμενή πρέπει να αντέχει τουλάχιστον 12 bar πίεσης. Δεύτερον, ένα κομπρεσέρ χαμηλού θορύβου, όπως από ψυγείο, καταψύκτη ή air condition. Αυτό εδώ είναι από ένα αδίπορτο ψυγείο. Ένα πιεσοστάτη. Αυτό το εξάρτημα είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση του σε ποια πίεση να δίνει ρεύμα στο μοτέρ και σε ποια πίεση να σταματάει. Μία βαλβίδα ασφαλείας που να εκτονώνει στα 10 bar. Ρακόρ διαφόρων μεγεθών και μία ανεπίστροφη. Ένα μανόμετρο για τη μέτρηση της πίεσης, τουλάχιστον 10 bar. Σωληνάκια υψηλής πίεσης. Τέλος, μια βαλβίδα αποστράγγισης και ροδάκια. Επειδή αυτή η δεξαμενή δεν έχει άλλη έξοδο, ένας επαγγελματίας μου κόλλησε ένα παξιμάδι για να μπορέσω να προσαρμόσω εκεί την βαλβίδα αποστράγγισης. Αυτό ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη δεξαμενή. Αν βρείτε άλλη δεξαμενή, το οποίο έχει δύο εξόδους, μας κάνει, είμαστε κομπλέ. Τώρα θα προετοιμάσουμε τη δεξαμενή για βάψιμο. Αυτό φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά το να είναι όμορφο μετράει. Και επειδή είστε έτοιμοι να με ρωτήσετε, η δεξαμενή αυτή είναι από μια εντλία νερού. Αντέχει 10 bar πίεσης και είναι δοκιμασμένη στα 15 bar. Και επειδή θα με ξαναρωτήσετε, ναι, η πίεση του νερού είναι ίδια με την πίεση του αέρα. Η διαφορά έγκυται στην πυκνότητα. Και αφού η δεξαμενή μας είναι έτοιμη, σημαδεύουμε και κάνουμε τρύπες για να μπουν αργότερα τα ροδάκια. Επόμενο εξάρτημα είναι η βαλβίδα αποστράγγισης για να απομακρύνετε την υγρασία που μπορεί να έχει μαζευτεί στη δεξαμενή. Και επειδή είστε πάλι έτοιμοι να ερωτήσετε, κάθε ένωση έγινε με κάναβη και αναεροβική κόλλα ή αλλιώς υγρό τεφλόν. Ώρα για το κομπρεσέρ. Όπως σας είπα και πριν, το μοτέρ αυτό είναι από ένα αδίπορτο ψυγείο. Αφού βρούμε το σημείο που θα στερεώσουμε, του περνάμε τις βίδες. Τις βίδες τις τοποθετούμε ανάποδα με το κεφάλι κάτω για να μπορούμε έπειτα από αρκετό καιρό να ελέγχουμε αν έχουν λασκάρει. Αφού συνδέσουμε πρόχειρα το κομπρεσέρ στο ρεύμα, με το δάχτυλό μας βρίσκουμε εύκολα την εισαγωγή και την εξαγωγή του αέρα. Το λαμάκι στην κορυφή το αφαίρεσα μιας και ήταν άχρηστο. Στη δεξαμενή αυτή το στόμιο είναι αποσπόμενο, οπότε το ξαναβίδωσα στη θέση του. Επόμενο βήμα είναι να ενώσουμε ρακόρ και να συνδέσουμε τα όργανα. Δεν έχει σημασία η σειρά. Εδώ τα έβαλα έτσι γιατί έτσι με βόλευαν. Οπότε δεξιά έχουμε την ανεπίστροφη και αριστερά θα βάλουμε τον πιεσοστάτη. Ο πιεσοστάτης είναι το εξάρτημα για το οποίο μου έχετε στείλει τα περισσότερα ερωτήματα και για το οποίο έχετε και τα περισσότερα προβλήματα. Η πιο συχνή ερώτηση είναι γιατί ο πιεσοστάτης δεν κάνει εκτόνωση. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι όποιον πιεσοστάτη και αν διαλέξετε προορίζεται για επαγγελματική χρήση και μεγάλες ποσότητες αέρα.
Στην περίπτωση μας όμως η δεξαμενή είναι μικρή και δεν θα καταφέρει να σπρώξει το ελαττήριο του πιεσοστάτη, οπότε δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει εκτόνωση. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς αυτό θα το διορθώσουμε. Με ένα τρυπάνι ίδιας διαμέτρου θα αφαιρέσουμε το χάλκινο δαχτυλίδι που συγκρατεί τη μικρή βαλβίδα και το ελαττήριο. Αυτό το ελαττήριο μας προκαλεί το πρόβλημα της εκτόνωσης, οπότε θα το αφαιρέσουμε. Αν βάλουμε τη βαλβίδα ξανά μέσα χωρίς το ελαττήριο, αυτή θα πέσει. Για το λόγο αυτό θα κόψουμε ένα ούπα ίδιου διαμετρήματος με το δαχτυλίδι που ανοίξαμε. Τώρα συνδέουμε το σωληνάκι της εκτόνωσης στον τροποποιημένο πιεσοστάτη. Βάζουμε ένα ρακόρ στη βάση του πιεσοστάτη και το συνδέουμε στην κατασκευή. Το σωληνάκι της εκτόνωσης που φεύγει από τον πιεσοστάτη θα συνδεθεί με την ανεπίστροφη. Με ένα κολάρο υψηλής πίεσης θα συνδέσουμε την έξοδο από το κομπρεσέρ με την ανεπίστροφη. Επόμενο βήμα είναι να συνδέσουμε τα καλώδια του ρεύματος και την τροφοδοσία του κομπρεσέρ με τον πιεσοστάτη. Μιας και το ρεύμα είναι εναλλασσόμενο, η σειρά των καλωδίων δεν έχει σημασία εκτός από το κίτρινο καλώδιο με την μπλε ρίγα που είναι η γείωση. Τη γείωση θα τη συνδέσουμε πάνω στο σασί της κατασκευής μας. Τέλος θα βιδώσουμε το καπάκι του πιεσοστάτη. Η είσοδος του αέρα δεν έχει πίεση. Απλά προσαρμόζουμε στην άκρη ένα φίλτρο βενζίνης για να φιλτράρει τυχόν σκόνες. Συνεχίζουμε συνδέοντας το μανόμετρο. Τέλος συνδέουμε τη βαλβίδα ασφαλείας. Στην άκρη θα προσαρμόσουμε μία βάνα για τον αέρα. Τέλος θα βιδώσουμε τις ρόδες στην βάση για να μπορούμε να το μετακινούμε εύκολα. Και το εργαλείο είναι έτοιμο. Και φυσικά πίσω από την κατασκευή αυτή δεν είμαι εγώ, αλλά ο πατέρας μου που τα κατασκευάζει με περισσή άνεση. Link στην περιγραφή. Και τώρα η ώρα της αλήθειας. Θα πάνε όλα καλά ή θα έχουμε διαρροές? Όλα μια χαρά. Και τώρα ένα full γέμισμα να δούμε πού κόβει το κομπρεσέρ και αν δουλεύει η εκτόνωση. Άψογα. Εδώ φτιάξαμε ένα μικρό κομπρεσέρ και εδώ ένα κομπρεσέρ από ένα μεγάλο πυροσβεστήρα. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας βοήθησα. Για οποιαδήποτε απορίες αφήστε σχόλια κάτω από το βίντεο
και θα τα πούμε μαζί την επόμενη φορά. Γεια χαρά!